18 ναυλωμένε πτήσει από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη προ τα αεροδρόμια τη Λάρκα και τη Πάφου κάθε εβδομάδα μέχρι το Μάρτιο ανακοίνωσαν μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί. Μετά τι εξελίξει στην Αίγυπτο, οι εμπλεκόμενοι φορεί στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία βρίσκονται επίποδο για επαναλειτουργία καταλήμματων και επιχειρήσεων στι τουριστικέ περιοχέ. Διπλασιασμό των προγραμματισμένων πτήσεων προ τα αεροδρόμια Λαρνακά και Πάφου για μεταφορά χιλιάδων Ρώσων τουριστών στα παραθαλάσσια και ορεινά θέρετρα πέτυχαν τι τελευταίε 24 ώρε οι εμπλεκόμενοι φορεί στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ο αριθμό των αυλωμένων πτήσεων κάθε εβδομάδα αυξήθηκε από 9 σε 18, από τι οποίε οι 15 θα είναι από τα αεροδρόμια τη Μόσχα και οι 3 από την Αγία Πετρούπολη. Ο αντιπρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού τουρισμού Κώστας Κουμής εκτιμά ότι αν δεν αλλάξει η κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, οι Ρώσοι τουρίστες στην Κύπρο θα ξεπεράσουν τις 100.000 μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Να απευθύνω μια έκκληση στους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, ε, οι οποίες είναι επιλησίων τουριστικών καταλήμματων, τα οποία έχουν επαναλειτουργήσει, Όπω εξετάζονται τα δεχόμενα επαναλειτουργίε των, των επιχειρήσεων του, προκειμένου να υπάρχει κάτι πρόσθετο σε αυτού του επισκέπτε. Την ίδια ώρα, πυρετόδη είναι οι προετοιμασίε ξενοδόχων και επιχειρηματιών για επαναλειτουργία καταλημάτων, εστιατορίων, καταστημάτων και κέντρων αναψυχή, καθώ οι πλήστοι τουρίστε έχουν επιλέξει για τι διακοπέ του πακέτα με ημιδιατροφή. Ο Γενικό Διευθυντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Ζαχαρία Ιωαννίδη, κάνει λόγο για μια πρώτη τάξεω ευκαιρία να κερδιθεί το στήμα στοίχημα επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου. Τρει συγκυρίε μα ρίχνουν την πάντα στο δικό μα γήπεδο ακριβώ για να πετύχουμε και στην πράξη αυτή, αυτόν τον στόχο. Τόσο με την παράταση προ το τέλο τη καλοκαιρινή περίοδου, δηλαδή τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά και με την γρηγορότερη έναρξη της περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες αυξημένο είναι επίσης το ενδιαφέρον μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων της Βρετανίας για μεταφορά 4.000 τουριστών τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο με αφορμή το Καθολικό Πάσχα.